Έχετε το λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, για να τριτολογήσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι το θέμα της υγείας εκαλύφθηκε παρκώς μέσα από τις διαφωνίες μας. Νομίζω ότι γίνανε πολλές και αρκετές σωστές επισημάνσεις. Και δεν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν ετέθη ένα ζήτημα στις τελευταίες αποστροφές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης γύρω από το πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, οι απαξιωτικές εκφράσεις είναι δική σας επιλογή. Αν θέλετε να τις κάνετε, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο και το δικό του πολιτικό ήθος για το πώς εκφράζεται. Δεν αφορά το πρόσωπό μου, αφορά τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας. Το δεύτερο σημείο, θέλω να σας ξεκαθαρίσω λοιπόν ποια ήταν τα θέματα της ατζέντας αυτού του ταξιδιού και τα οποία θα είναι και των επόμενων ταξιδιών της επόμενης εβδομάδας. Το πρώτο είναι οι περίφημες δημοσιονομικές προοπτικές, με άλλα λόγια δηλαδή, το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, απασχολεί ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται μια σκληρότατη διαπραγμάτευση και εν πάση περιπτώσει δεν κάνει να ακούγονται ανακρίβειες ότι είχατε εξασφαλίσει. Τίποτα δεν είχατε εξασφαλίσει, όχι δεν σας μέμφωμαι γι' αυτό, γιατί δεν μπορούσατε να έχετε εξασφαλίσει. Αφού το μόνο που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι η πρόταση της Επιτροπής, την οποία στηρίζατε ορθώς και στηρίζουμε ορθώς, αλλά κανένας δεν εγγυάται ότι αυτή θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα αυτής της σκληρής διαπραγμάτευσης. Και βεβαίως μια διαφορετική άποψη, κυρίως των χωρών που έχουν το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοδότησης, που είναι πολύ πιο βέβαια στενή, οικονομική, ας το πω έτσι. Λοιπόν, είναι μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, στην οποία η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα, είναι παρούσα και αυτή ήταν μία από τις σοβαρές δουλειές που είχα να κάνω τις περασμένες μέρες και θα συνεχίσω να κάνω και τις επόμενες. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει πράγματι με αυτό που είπε ο κύριος Αλαβάνος. Μια αλληλογραφία, καιρό τώρα, πίσω από την οποία επικρέμαται πράγματι η απειλή αναστολής πληρωμών, και η οποία ήταν ένα από τα ζητήματα που θεώρησα όχι απλώς προτεραιότητα, αλλά χρέος μου να πάω να δώσω τη μάχη. Ξέρετε γιατί επικρέμεται αυτή η απειλή αναστολής πληρωμών? Διότι μας μέμφονται για κακοδιαχείριση, κακή ανάθεση έργων, κακή εκτέλεση έργων, κατασπατάληση κοινοτικών πόρων από το 2000 μέχρι το 2004. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσπαθούμε τώρα να διαπραγματευτούμε μια λύση μέσα από την οποία η Ελλάδα δεν θα χάσει πόρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχα χρέος λοιπόν να πάω να δώσω τη μάχη ή δεν είχα χρέος? Έκανα αυτό που όφιλα να κάνω ή δεν το έκανα? Τώρα. Λοιπόν, κυρία Παπαρίγα, δεσμεύομαι, με συγχωρείτε. Κύριε Πρωθυπουργέ, για σας είναι η παρατήρηση. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό, με δική μας πρωτοβουλία θα έρθει σε συζήτηση στη Βουλή. Αυτό λοιπόν ήταν, αυτά ήταν η βασική ατζέντα των θεμάτων αυτού του ταξιδίου. Έγινε όμως και μια αναφορά στο νόμο για τις διαφάνειες, στο νόμο για τη διαφάνεια. Ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι. Ναι, πράγματι γίνεται, συνεχίζεται μάλλον μια μακρά συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για αυτό το νόμο, κατά βάση για τη συνταγματική επιταγή, για το 14-9 του συντάγματος, που όλοι μαζί, πάντως στο ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν στην πρόσφατη αναθεώρηση. Το ερώτημα λοιπόν ποιο είναι? Παίρνετε πίσω την υπογραφή σας? Δεν θέλετε να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα? Βεβαίως συνεχίζει το διάλογος και είμαστε έτοιμοι να παράσουμε κάθε διευκρίνηση και κάθε εξήγηση. Αλλά σε τελική ανάλυση το ζήτημα άπτεται της συνταγματικής τάξης. Αυτό είναι το ένα. Το νομικό, αν θέλετε. Τώρα υπάρχει το πολιτικό. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι στον αγώνα για τη διαφάνεια. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ας εκτιμήσει με τις στάσεις του και με τις αναφορές του, ή θελημένα ή αθέλητα, με ποιον συμμαχεί και ποιον υποστηρίζει. Ε,
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της Δευτέρας 7 και της Τρίτης 8 Μαρτίου 2005 και ρωτάτε το σώμα εάν τα επικυρώνει. Το σώμα τα επικύρωσε. Με κηρύσσεται περαιωμένη η προημερησίας διατάξεως συζήτηση, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη. Και με τη συνένασή σας λύεται η συνεδρία...